πίστη, τηρώντας ίσα μέτρα και σταθμά. Σημείο εκκίνησης στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών στο Βερολίνο στις 27 Αυγούστου, με αντικείμενο συζήτησης του ευρύ φάσμα των ευρωτουρκικών σχέσεων με φόντο τις πειρατικές ενέργειες της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο. Όπου αναμένεται να συζητήσουμε για τον κατάλογο κυρώσεων εναντίον της Τουρκίας, το οποίο έχει τη θεσμική υποχρέωση να μας παρουσιάσει ο ύπατος εκπρόσωπος. Μια πολιτική καρότου και μαστιγίου, όπου δύναται να υπάρξει συνεργασία εκεί που πραγματικά υπάρχει υποδομή και βούληση, αλλά να υπάρξει και ουσιαστική αντίδραση εκεί που παραβιάζονται βασικές αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επόμενη σταθμή, η σύνοδος στο Med7 των αρχικών κρατών, δηλαδή του Ευρωπαϊκού Νότου, στην Κορσική το πρώτο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου και το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 24 του ίδιου μήνα. Οι πρωτοβούλειες Αθηνών-Λευκωσίας για αναχαίτιση του τουρκικού επεκταρισμού δεν περιορίζονται μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε περιφερειακό. Με τους δύο υπουργούς να τονίζουν ούκο λίγες φορές την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των συνεργειών με κράτη της περιοχής. Αναφορές που παραπέμπουν σε εντατικοποίηση των ενεργειών για οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών. Η αιμονή στην παραβατικότητα δεν παράγει δίκαιο. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι παρακολουθούμε παθητικά. Παίρνουμε και θα πάρουμε πρωτοβουλίες που θα αποτρέψουν τη δημιουργία τετελεσμένων. Ο διάλογος, αν υπάρχει πραγματική θέληση και βούληση από όλους, μπορεί να φέρει αποτελέσματα και η Κύπρος, όπως εξάλλοντα έχει πράξει με την Αίγυπτο, το Ισραήλ και τον Λίβανο, είναι έτοιμη να συζητήσει και με τα υπόλοιπα γειτονικά κράτη για καθορισμό των θαλάσσιων της συνόρων. Και το Κυπριακό στο τραπέζι, με τους δύο να δηλώνουν ετοιμότητα για άμεση επανέναρξη αστικών συνομιλιών αμέσως μετά τις λεγόμενες εκλογές Οκτωβρίου, όχι όμως υπό το κράτος απειλών. Μακριά.